Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει εκτός άλλων πραγμάτων τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε γύρω από τη φορολογία, κάποια ανέφερε προηγούμενος ο κ. Αλεξιάδης, και κάτι ακόμα, να επιβάλλει επικοινωνιακό σκοτάδι όταν κάτι αφορά δικό της θέμα. Εγώ μπορώ να θυμηθώ τις δηλώσεις του κυρίου Μαρκόπουλου μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών που έλεγε ότι το είχαμε πάρει πολύ κεντροά, πρέπει να στρίψουμε δεξιά. Να θυμηθώ τις δηλώσεις του κυρίου Κακλαμάνη, ο οποίος έλεγε ότι εάν δεν έχεις περάσει από το Πασόκ δεν γίνεις υπουργός. Και φυσικά, τι θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, εάν έβγαινε ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και καθαρίζει την πουγάδα, είτε αυτό αφορά τα τέμπη, είτε αφορά τις υποκλοπές, είτε αφορά οποιαδήποτε άλλη σκηνή, όπως είναι ο κύριος Βορύδης, και έλεγε για κάτι το οποίο είναι τεραστίων συμβολισμών και ουσία ζήτημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι εγώ αν τεθεί ζήτημα κομματικής ψήφου δεν θα το ψηφίσω. Εγώ βάζω ένα ερώτημα βέβαια τώρα. Θα τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας ή θα βολευτεί με τη βεβαιότητα ότι επειδή για μας δεν είναι ζήτημα ωριμότητας αλλά είναι ζήτημα πολιτικής τοποθέτησης θα το πάει χαλαρά με τους μισούς βουλευτές του να μην το ψηφίζουν και βασισμένο σε αυτό που κάναμε εμείς και επί ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ όταν δεν ψήφισε ο κύριος Καμένος τα σύμφωνα συμβίωσης και τα ψήφιζε η δικιά μας παράταξη. Αυτό ξέρετε είναι μια ερώτηση η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί στην κυρία Σιρεγγέλα η οποία πριν από λίγο ήταν εδώ μαζί σας αλλά είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα μπαίνει διαρκώς. Αν η Νέα Δημοκρατία το πιστεύει και δεν έχει άλλου τύπου δεσμεύσεις, ας το φέρει με κομματική πειθαρχία. Φαντάζομαι ότι δεν θα λυγίσει μπροστά στην πίεση που ασκεί ο κύριος Βορύδης ή κάποιοι άλλοι βουλευτές. Αν είναι κάτι το οποίο το πιστεύει, ας το φέρει. Αλλιώς θα κρατήσουμε ότι στο μοναδικό το οποίο δεν υποχωρεί ο κύριος Μητσοτάκης είναι στα 10.000 ευρώ για την φορολόγηση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μαζί με τα ξερά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής που δεν έχει καταφέρει 4,5 χρόνια τώρα να αποκαλύψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βάζει και τα χλωρά τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν το λάθος να ακολουθήσουν ένα ελεύθερο επάγγελμα και έκαναν το λάθος να παραμείνουν στην Ελλάδα παλεύοντας εδώ. Αυτούς τους νέους επιστήμονες, τους επαγγελματίες, που ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγα χρόνια χαρακτήριζε το ΣΥΡΙΖΑ ότι τους κάνει ταξικό πόλεμο, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι εμείς θεωρούμε τον ελεύθερο επαγγελματία έντιμο, και τώρα έρχεται και τον φορολογεί, επειδή δεν μπορεί να βρει αλλιώς τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.